Ποινή ισόβια κάθριξη και επιπλέον 27 χρόνια, εκ των οποίων εκτιτέα τα 20 χρόνια επιβλήθηκε στον 55χρονο για την υπόθεση τη μαστροπία και του βιασμού τη 12χρονη στον Κολονό. Στο συνταξιούχο ναυτικό, αποκαλούμενο Μιχάλη, το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή 18 ετών που αφορά για τη μαστροπία και την πορνογραφία. Η ποινή που αποφάσισε το δικαστήριο για την πλημμυληματική κατηγορία τη μητέρα του παιδιού είναι 20 μήνε και αναμένεται να αποφυλακιστεί. Για του 15 κατηγορούμενου που πήγαν σε ραντεβού με το παιδί, επέβαλε ποινέ που ξεκινούν από 13 μήνες και φτάνουν τα 7 έτη. Η διαδικασία συνεχίζεται για τις συγχωνεύσεις των ποινών και τις αναστολές για όσους κατηγορούμενους τους αφορά. Το δικαστήριο ομόφωνα απέρριψε την αναγνώριση ελαφρυντικών στον 55χρονο, ενώ επίσης δεν αναγνώρισε ελαφρυντικό στην μητέρα με πλειοψηφία 6-1. Ομόφωνα, απέρριψε και την αναγνώριση ελαφρυντικών και στον Μιχάλη. Στους υπόλοιπους καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε σύνομος βίος. Μάχη για την αναστολή στην εκτέλεση τη ποινή ω την έφεση έδωσαν οι συνήγοροι των 17 κατηγορουμένων, για του οποίου ο εισαγγελέα φαίνεται να ζήτησε να βρεθούν εκτό φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίε, η εισαγγελική λειτουργό εισηγήθηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο να χορηγήσει ανασταλτικό στην έφεση των 15 καταδικαστέντων για τα ραντεβού τη φρίκη και των 2 καταδικαστέντων για πορνογραφία. Αν το δικαστήριο αποδεχτεί την πρόταση πλην του 55χρονου και του καταδικασμένου ως δεύτερου μαστροπού του αυτοποκαλούμενου Μιχάλη οι υπόλοιποι καταδικαστέντες για τη σεξουαλική εκμετάλλευση της 12χρονης θα βρεθούν εκτός φυλακής.